Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μπορεί ίσως κάποιος καλοπροαίρετος να σκεφτεί και να μας πει: μα καλά η κυβέρνηση ακολούθησε ό,τι της είπαν οι ειδικοί. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα τα πήγαμε πολύ καλά. Μπορούμε να έχουμε τώρα εμπιστοσύνη στο κράτος. Και εμείς λέμε ότι και στην Ελλάδα και στις άλλες καπιταλιστικές χώρες η επιστήμη τελικά υποτάχθηκε στο ποιες ήταν οι ανάγκες σε τελευταία ανάλυση του κεφαλαίου των μεγάλων επιχειρήσεων σε κάθε χώρα. Γιατί, για δείτε, μας κουνάγανε το δάχτυλο γιατί συνοστιζόμαστε στις τράπεζες που πηγαίναμε να πληρώσουμε τα δάνειά μας, έτσι, για να μην είμαστε εκπρόθεσμοι ή να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας στη ΔΕΗ και αλλού, τα χαράτσια κλπ. Αλλά την ίδια στιγμή δεν τρέχει τίποτα που τα αεροπλάνα αυτή την περίοδο είναι γεμάτα όλα, είναι πατής με πατώ σε μέσα και μπορεί να παίρνουν όλα τα μέτρα στον χώρο του αεροδρομίου, αλλά μέσα στο αεροπλάνο είναι, τα αεροπλάνα είναι τίγκα, γιατί έτσι επιβάλλουν τα συμφέροντα των αεροπορικών εταιριών που για δύο μήνες χάσανε πάρα πολλά κέρδη. Δηλαδή ο ιός κολλάει στις τράπεζες στην ουρά, κολλάει στις πλατείες όπου βγήκαμε να ξεσκάσουμε αμέσως μετά τον εγκλισμό, τον δίμηνο κλπ. Αλλά δεν κολλάει στα αεροπλάνα, δεν κολλάει μέσα στα μεγάλα ξενοδοχεία τα οποία θα γεμίσουν αυτή την περίοδο με τουρίστες, τα οποία φυσικά συμφώνησαν ακόμη και να καταργήσουν και το οποιοδήποτε υγειονομικό πρωτόκολλο. Μάλιστα, ξέρετε, η Χαλκιδική έχει ανοίξει. Εδώ δίπλα έχουν ανοίξει τα πάντα και υποδέχονται τους τουρίστες και ακόμα δεν έχουν δώσει πρωτόκολλα σε κανέναν, ούτε στα μεγάλα ξενοδοχεία, αλλά ούτε και σε αυτούς που νοικιάζουν δωμάτια. Οι ίδιοι τα λένε και τα καταγγέλουν, οι ίδιοι φορείς της Χαλκιδικής, και πρέπει να μας απασχολεί αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί από εμάς εδώ πέρα έχουν εξοχικά στη Χαλκιδική, πηγαίνουν εκεί για τα μπάνια τους και θα έρθουν το αμέσως επόμενο διάστημα τα Σαββατοκύριακα. Μεταφέρεται πάρα πολλοί κόσμος από εδώ από την πόλη. Θα έρθουν αντιμέτωποι με αυτό το φαινόμενο που δεν έχει ούτε το νοσοκομείο του Πολυγύρου, που ούτε καν είναι νοσοκομείο βεβαίως αναφοράς. Έχει τρία ασθενοφόρα σε όλη την 24ωρη, σε 24ωρη βάση. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Και το λέμε αυτό γιατί την προηγούμενη εβδομάδα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας οργανώθηκε ειδική συζήτηση για το άνοιγμα του τουρισμού και για το άνοιγμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Και ήταν πάρα πολύ αποκαλυπτική η συζήτηση που έγινε και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης παραδέχτηκε ότι όλα αυτά που λέγε την προηγούμενη μέρα με το Χαρδαλιά, ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι να υποδεχτούμε τα εκατομμύρια τους τουρίστες. Ξέρετε, η Κεντρική Μακεδονία πέρσι είχε 7,5 εκατομμύρια τουρισμό. Φέτος, με βάση τα λεγόμενά τους, μπορεί να είναι 2,5 εκατομμύρια. Στα 2,5 εκατομμύρια, αν ισχύσει ότι το 2% αυτό που ισχύει για το Βενιζέλο είναι φορείς του ιού, καταλαβαίνετε, για, μιλάμε για περίπου 60.000 τουρίστες που θα έρθουν και που πιθανά θα έχουν τον ιό, και καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Είναι εύλογο, λοιπόν, να ανησυχούμε και να είναι ένα από τα πεδία που δεν πρέπει να εφησυχάσουμε και πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι υγειονομικοί εχθές διαδήλωσαν, άλλοι στην Αθήνα, άλλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και έτσι πρέπει να γίνει όλο το καλοκαίρι. Ένα άλλο ζήτημα μεγάλο είναι ότι όσο μειώνονται οι επιπτώσεις ή, εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε μια ύφεση αυτή την περίοδο, αυξάνεται η ανησυχία όλων για τις επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας. Άλλωστε, έχουμε και την πείρα από τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα και επίσημα λένε ότι είμαστε σε κρίση, το λένε και οι ίδιοι και τα επιτελεία τους, είμαστε σε κρίση, ότι τελικά μάλλον θα έχουμε ανάπτυξη, αυτή η μικρή ανάπτυξη που είχε πετύχει η χώρα, υποτίθεται, θα ξαναεπιτευχθεί μετά το 2021. Εμείς όμως ξέρουμε ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί έχουμε και πείρα και από την προηγούμενη δεκαετία. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνειδητοποιηθεί ότι περνάμε πάλι σε πολύ γρήγορο χρόνο, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέσα σε αυτή την περίοδο της κρίσης. Γιατί έχει σημασία? Έχει σημασία για το ίδιο καταρχήν το κίνημα, το εργατικό λαϊκό κίνημα, τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας.
να μην περάσουν και πάλι οι παγίδες και τα ιδεολογήματα που η αστική τάξη που μέσα από την κυβέρνηση, τη νέα κυβέρνηση αυτή τη φορά, θα προσπαθήσει να περάσει για τα αίτια της καπιταλιστικής κρίσης. Δηλαδή, τι λένε, ακούμε. Δηλαδή, τι λένε. Θυμηθείτε, στην προηγούμενη κρίση, η αιτία της κρίσης ήταν ο καζινοκαπιταλισμός. Στην τωρινή κρίση προβάλλεται ότι η αιτία της κρίσης είναι ο κορονοϊός. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα αίτια της κρίσης βρίσκονται ακριβώς, το λέμε και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, στην ίδια τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος. Δεν έφερε δηλαδή ο κορονοϊός την κρίση, αλλά ο ίδιος ο καπιταλισμός. Απλώς η πανδημία, ο κορονοϊός, λειτουργήσε σαν καταλύτης. Επιτάχυνε δηλαδή μια κρίση η οποία ήταν στο δρόμο, έρχονταν, εμείς το λέγαμε από πέρσι ότι η ανάπτυξη αυτή που έχουμε είναι ανεμική, ότι σε πολύ σύντομο χρονικό, σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα από το προηγούμενο θα έρθει η επόμενη κρίση που θα είναι βαθύτερη. Λοιπόν, και λέγαμε ότι θα έρχονταν, εν πάση περιπτώσει, σε ένα, σε δύο χρόνια, δεν μπορούσαμε ακριβώς να το προσδιορίσουμε. Άλλωστε μιλούσαν και οι ίδιοι για αυτό το ενδεχόμενο. Θυμίζουμε ότι η ελληνική οικονομία, μάλιστα αυτό το είχαμε διατυπώσει και σε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σεπτέμβρη του 19, αν θυμάστε, ότι η ελληνική οικονομία ήταν ήδη σε επιβράδυνση, έμπαινε στο τέταρτο τρίμηνο του 19 και από το 19 και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι αστεί οικονομολόγοι προειδοποιούσαν ότι έρχεται καινούργια κρίση. Και να σας πω και μερικά άλλα παραδείγματα που δείχνουν αυτό ακριβώς, ότι δεν είναι ο ιός. Ο ιός επιτάχυνε, αλλά δεν είναι ο ιός η αιτία. Πάρτε το παράδειγμα με τις λιγνητικές μονάδες, με τα λιγνητορυχεία της ΔΕΗ, στη Δυτική Μακεδονία, που κλείνουνε όλα, το ξέρουμε. Ότι στο όνομα της, στο γεγονός ότι στο όνομα του ότι θα αναπτυχθεί πράσινη ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ, πρώτη και καλύτερη ελληνική κυβέρνηση, φυσικά με τις ευλογίες της Γερμανίας, της μεγαλύτερης οικονομικής δύναμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ, πήρε την απόφαση να κλείσει τις μονάδες της ΔΕΗ, τα λιγνητορυχεία, έτσι, και να πεταχτούν χιλιάδες εργαζόμενοι στο δρόμο. Ξέρετε ότι αυτό που ακούγεται το σενάριο, πέρα από κάποια κομμάτια που θα τα πάρουν για να τα χρησιμοποιήσουν για την καύση απορριμμάτων και εκεί, το σενάριο είναι τα υπόλοιπα, η υπόλοιπη όλη περιοχή να γίνει στούντιο κινηματογραφικά για τη Δυτική Μακεδονία. Hollywood. Εξαιτίας του κορονοϊού κλείνει η Λάρκο. Η Λάρκο είναι μια, ξέρετε, η Λάρκο στην στερεά Ελλάδα, είναι μια από τις πιο εμβληματικές επιχειρήσεις που στήριξαν την οικονομία της χώρας. Επεξεργάζεται το νικέλιο, επεξεργάζεται βοξίτη, επεξεργάζεται δηλαδή μια σειρά πηγές πληκτοπαραγωγικές που έχει, που διαθέτει άφθονες η Ελλάδα, και παρόλα αυτά την κλείνουνε. Και την ίδια στιγμή, για δείτε τώρα την αντίφαση τη μεγάλη, αντί να... εδώ είναι και ο ρόλος του κράτους που θα μπορούσε, υποτίθεται, δίθεν επιχείρηση που μπαίνει μέσα κλπ. Μπαίνει μέσα γιατί σε αυτή την επιχείρηση, για παράδειγμα, η ΔΕΗ χρέωνε υπέρογκα ποσά, ή άλλες πώς το λένε, λειτουργίες της χρυσοπλήρωνα, και την ίδια στιγμή, αντί να την ενισχύσει το κράτος, πώς κάνει το γερμανικό κράτος με τη Lufthansa τώρα, πώς κάνει το γαλλικό κράτος με την Air France, που χτυπήθηκαν μεγάλες επιχειρήσεις αεροπορικές, που χτυπήθηκαν κλπ. Ούτε καν αυτό δεν κάνουν, να χρηματοδοτήσουν μια επιχείρηση που είναι πραγματικά στολίδι από την άποψη ότι μπορεί να στηρίξει τη βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, την κλείνουν, πετάνε τους εργαζόμενους στον δρόμο. Ή η Τέρνα Εξορυκτική στην Εύβοια, που είναι μια τεράστια επιχείρηση, μεγάλη μονοπωλιακή επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλούς κλάδους και προφανώς επιλέγει να κλείσει τον κλάδο της εξόρυξης και να κατευθύνει τις επενδύσεις της σε άλλους κλάδους. Λοιπόν, αυτές οι επιχειρήσεις κλείσανε όχι εξαιτίας του κορονοϊού. Επομένως, τα πραγματικά αίτια της κρίσης βρίσκονται σε
σε αυτό που λέμε στην ίδια τη λειτουργία του καπιταλισμού, στο γεγονός δηλαδή ότι έχουν υπερσυσσωρευτεί κεφάλαια τα οποία σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να επενδυθούν ώστε να αποδώσουν τα κέρδη τα αναμενόμενα για τους καπιταλιστές, για τους μεγαλοεπιχειρηματίες, έτσι, για τους βιομήχανους κλπ. Γιατί ξέρετε ότι οι καπιταλιστές, οι βιομήχανοι και όλοι αυτοί δεν επενδύουν για την ψυχή της μάνας τους, επενδύουν και ρίχνουν κεφάλαια εκεί όπου θα τους δοθεί το πιο γρήγορο και το πιο μεγάλο κέρδος. Αυτός είναι ο νόμος, ο βασικός νόμος του καπιταλισμού. Και αν δεν έχουν λοιπόν τα κέρδη που επιθυμούν, κλείνουν τα εργοστάσια, μεταφέρουν τα κεφάλαια σε άλλους κλάδους, μεταφέρουν τα κεφάλαια σε άλλες χώρες, ανοίγουν τις επιχειρήσεις τους σε άλλες χώρες που έχουν πιο φθηνό εργατικό δυναμικό, ό,τι συνέβη στο παρελθόν εδώ, για παράδειγμα, την κλωστοϊφατουργία στην περιοχή μας και με άλλες επιχειρήσεις. Και ακόμη και σε κλάδους που θα γίνουν επενδύσεις, όπως είναι ο κλάδος, η πράσινη ενέργεια, όπως είναι η ψηφιακή οικονομία κλπ. Η κυβέρνηση τους τρώνει το τραπέζι αυτή την περίοδο με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και με όλα τα μέτρα που έχει αποφασίσει. Και εδώ έχουμε πολλά παραδείγματα στη χώρα μας. Πάρτε το παράδειγμα του τουρισμού, που σε όλη την περίοδο της προηγούμενης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης ήταν ένας κλάδος κερδοφόρος. Έτσι, στην Ελλάδα, εκεί που υποτίθεται ότι είναι η βαριά μας βιομηχανία κλπ. Το ίδιο επίσης λέγανε για τις μεταφορές. Για δείτε τι λέγανε εδώ για την κεντρική Μακεδονία, ότι θα γίνουμε και για την Ελλάδα γενικότερα η χώρα του διαμετοκομιστικού εμπορίου. Φτιάξαν τους δρόμους για να πηγαίνουν πιο γρήγορα τα εμπορεύματα να μεταφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον δρόμο του μεταξιού για να φέρνει η Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά τα προϊόντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πηγαίνουν πολύ γρήγορα μέσα από το νοδικό άξονα και από τα τρένα στην Ευρώπη κλπ. Λοιπόν, τι απόλαυσαν, ας πούμε, οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, του τουρισμού όλα αυτά τα χρόνια? Τι ωφέλη είχανε? Έζησαν, γνώρισαν 14 μορφές ελαστικής απασχόλησης. 14 μορφές ελαστικής απασχόλησης. Απλήρωτες υπερορίες. Και τώρα πολλοί από αυτούς δεν έχουν πάει ακόμα σε ζών, ζουν στην ανεργία, πήραν τα ξεροκόμματα αυτών των 400 ευρώ. Κάποιοι θα πάνε να δουλέψουν με πολύ λιγότερα λεφτά. Για παράδειγμα, ο μεγαλύτερος όμιλος εδώ στην Καλκιδική, του όμιλος Ανδρεάδη, τους το είπε ξεκάθαρα. Θα πείτε χωρίς ρεπό, χωρίς με 12 ώρα κλπ. Και θα δουλεύετε για 750 ευρώ το μήνα. Αυτοί κέρδισαν λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια? Όχι, κέρδισαν όλοι αυτοί που είχαν αυτό το τουριστικό κεφάλαιο, το λεγόμενο τουριστικό κεφάλαιο. Και κοιτάξτε, κανένας κλάδος δεν θα μείνει ανέγκυκτος από την κρίση. Ακόμη και οι εργαζόμενοι, οι υπόλοιποι δηλαδή στο δημόσιο, που δέχτηκαν, θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, την περίοδο της προηγούμενης κρίσης, δέχτηκαν τεράστιες μειώσεις μισθών. Θυμηθείτε και τα δώρα που δεν ξαναγύρισαν πίσω. Δέστε τώρα τις νέες μορφές απασχόλησης, παράδειγμα τηλεργασία, που αρχίζει να γενικεύεται και σε επιχειρήσεις μεγάλες, επιχειρήσεις που θα έχουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο επόμενο διάστημα. Είναι η Deloitte εδώ στη γειτονιά μας, τέλος πάντων, όσο μπορείς να πεις εδώ ανατολικά, παράδειγμα, αλλά και σε κλάδους του δημοσίου που θα γενικευτεί η τηλεργασία, η εκπεριτροπής εργασία που ξεκίνησε τώρα. Λοιπόν, το ίδιο βεβαίως και για τους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι θα φορτωθούν νέα βάρη με τα χρέη και με τη φορολογία που θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Επιμένουμε, αγαπητοί φίλοι, σε αυτό το ζήτημα με τις επιπτώσεις για την οικονομία. Γιατί από την απάντηση και με την αιτία της κρίσης, γιατί από την απάντηση που θα δώσει το εργατικό λαϊκό κίνημα στο ερώτημα κρίση του κορονοϊού ή κρίση του καπιταλισμού, θα εξαρτηθεί και ο προσανατολισμός των αγώνων που θα αναπτυχθούν την αμέσως επόμενη περίοδο. Αν δηλαδή το κίνημα, ο λαός, απαντήσει κρίση του κορονοϊού, τότε και ο προσανατολισμός των αγώνων δεν θα βάλει στο στόχαστρο την πηγή
του προβλήματος. Για θυμηθείτε τους αγώνες του 10, του 11, του 12 που αναπτύχθηκαν μέσα στην περίοδο της κρίσης. Ποια γραμμή κυριάρχησε, η γραμμή που λέγανε οι κομμουνιστές ή η γραμμή που έλεγε να αλλάξει κυβέρνηση, να έρθει μια άλλη κυβέρνηση που θα διαχειριστεί καλύτερα αυτή την κρίση, ε? Η δεύτερη, δεν κυριάρχησε φυσικά η γραμμή η δική μας, η γραμμή των κομμουνιστών. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να φύγει εκείνη η κυβέρνηση και να ζήσουμε μια κυβέρνηση αριστερή, προοδευτική. Το ζήσαμε και αυτό. Την κυβερνούσα αριστερά, η οποία συκοφάνησε οτιδήποτε πιο πολύτιμο είχε γνωρίσει ο ελληνικός λαός όλα τα προηγούμενα χρόνια και φυσικά άσκησε μια πολιτική σκληρή, αντεργατική, σκληρή, αντιλαϊκή με τις ευλογίες του λαού, γιατί αυτό πραγματικά έγινε το και φυσικά έφερε πολύ πιο δυνατή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θα την δυναμώσει ακόμη περισσότερο με την πολιτική που συνεχίζει να ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κρίση όμως που έχουμε μπροστά μας φέρνει ανακατατάξεις και σε παγκόσμιο, σε αυτό που λέμε στον ανταγωνισμό, το παγκόσμιο. Σας θυμίζουμε ότι είναι πολύ ισχυρή η πιθανότητα να αλλάξει και η πρωτοκαθεδρία στην πυραμίδα, ας το πούμε έτσι, του υπεριαλιστικού συστήματος. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες να χάσουν την πρωτοκαθεδρία από την Κίνα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα σημάνει τεράστιους ανταγωνισμούς, θα σημάνει, θα χτυπήσει στο κόκκινο και θα φέρει, φυσικά θα μας φέρει μπροστά σε πολύ μεγάλο ενδεχόμενο και υπεριαλιστικών σειράξεων και πιθανών πολέμων και στην περιοχή μας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, μέσα σε αυτά τα πλαίσια των ανταγωνισμών, πρέπει να βλέπουμε και ό,τι τεκταίνεται στα ελληνοτουρκικά αυτή την περίοδο και να μην το βλέπουμε ξεκομμένα από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, την πολιτική της Ρωσίας, την πολιτική δηλαδή όλων των ισχυρών παικτών, ας το πούμε έτσι, στο υπεριαλιστικό σύστημα. Αυτή την περίοδο, αγαπητές φίλες και φίλοι, εκατοντάδες εργατικά σωματεία, σύλλογοι γυναικών, φορείς νεολαίας διεκδίκησαν μέτρα για την προστασία του λαού και πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο και εμείς λέμε σαν κουκουέ ότι εδώ καταθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις. Το αμέσως επόμενο διάστημα σας καλούμε να οργανωθείτε μέσα στο σωματείο σας, μέσα στο σύλλογο εδώ της γειτονιάς, μέσα σε άλλους φορείς, παραδείγματος χάρη όσοι είστε νέοι γονείς σε φορείς του σχολείου του. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά ζητήματα. Για παράδειγμα, από το χρόνο, από το Σεπτέμβρη, θα εφαρμοστεί η υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης χρειάζεται 70 επιπλέον νηπιαγωγεία για να στεγάσει όλα τα προνήπια. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το λύσει. Και αν θα το λύσει με προκάτ, με ακατάλληλες κατασκευές πρόχειρες. Και δεν μπορούμε αυτό να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Το μέτωπο της παιδείας και το μέτωπο της σχολικής στέγης και της υγείας είναι από τα πιο σοβαρά που πρέπει να απασχολούν το λαό της Τούμπας, το λαό του Δήμου Θεσσαλονίκης και πρέπει να πούμε μπροστά να οργανώσουμε την πάλι το αμέσως επόμενο διάστημα. Και ένα τελευταίο ζήτημα με το οποίο θέλουμε να κλείσουμε και να σας καλούμε να αναλογιστεί ο καθένας. Τι σου είναι αυτό το σύστημα το οποίο ζούμε, που την ίδια στιγμή που μιλάμε για τα 5G, που θα είναι και το πρώτο θέμα που θα απασχολήσει τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη χώρα την τιμόμενη, τη Γερμανία. Λοιπόν, και με την μεγάλη διαμάχη και διαπάλη που γίνεται με την Κίνα για αυτό το ζήτημα και θα απασχολήσει πολύ. Λοιπόν, την ώρα που μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, για τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, για ρομποτική, που θα εισάγουν και τη ρομποτική στα σχολεία, θα εισάγουν τα αγγλικά από τον νηπιαγωγείο. Λοιπόν, θα κάνουμε όλα αυτά τα θαύματα. Την ίδια στιγμή έχουμε τους μαζικούς τάφους που είδαμε στις Μητροπόλεις, στις μεγαλύτερες χώρες του καπιταλισμού. Είναι απλά αυτό θέμα κάποιου τρελού, Τραμπ ή Τζόνσον.
Τζόνσον ή δεν ξέρω εγώ τι, ή κάτι μείγματος διαχείρισης τέτοιου ή αλλιώτικου στο καπιταλιστικό σύστημα. Όχι, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι θέμα ούτε κάποιου διαφορετικού μείγματος, ούτε κάποιου τρελού, πώς να το πω, ή λίγο βαρμένου πολιτικού, ή αυτό που έχει από πίσω. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το σύστημα έχει σαπίσει μέχρι το μεδούλι. Και γι' αυτό όλα μετριούνται με το ζύγι των κερδών, την ίδια ώρα και στιγμή που η επιστήμη και η τεχνολογία έχει εκτιναχθεί και η ανθρώπινη ζωή δεν μετράει για αυτούς τίποτα μπροστά στα κέρδη τους. Είναι λοιπόν στο DNA αυτού του συστήματος να μην υπολογίζει τίποτα μπροστά στα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Και πάρτε τρία παραδείγματα μόνο από την πανδημία. Το πρώτο, σε συνθήκες πανδημίας, για να δείτε πόσο σάπιο. Λοιπόν, το πρώτο παράδειγμα, την ώρα που σε όλο τον κόσμο υπάρχουν σοβαρότατοι επιστήμονες, πανεπιστημιακά ιδρύματα μεγάλα, τεράστια, με μεγάλα μυαλά, αντί όλοι αυτοί να συνεργάζονται μεταξύ τους για να βρούνε πιο γρήγορα το εμβόλιο και το φάρμακο για να σωθεί ο κόσμος, την ίδια στιγμή ανταγωνίζονται για το ποια μονοπόλια ποιας χώρας θα βρούνε πρώτοι. Θα φτιάξουν πρώτοι το εμβόλιο ή θα φτιάξουν πρώτοι το φάρμακο για να θησαυρίσουν αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι τις άλλες χώρες. Δεύτερο παράδειγμα που δείχνει τη σαπίλα αυτού του συστήματος. Την ώρα που χιλιάδες γιατροί σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες ψάχνουν για δουλειά. Σκεφτείτε μόνο από την Ελλάδα πόσες χιλιάδες γιατροί έχουν φύγει μέσα στη δεκαετία αυτή, και εδώ όλοι μας έχουμε παραδείγματα από τον οικογενειακό μας κύκλο. Λοιπόν, και όχι μόνο, και έχουν πάει για δουλειά μέχρι την Αγγλία, την Γερμανία, τη Σουηδία και δεν ξέρω εγώ πού, με μισθούς, μην πούμε τώρα και το χαρακτηρίσουμε, την ώρα που υπάρχει λοιπόν όλο το αναγκαίο προσωπικό, αντί να γίνουν μόνιμες προσλήψεις, αντί να ανοίξουν και άλλα νοσοκομεία, να ξανανοίξουν τα νοσοκομεία των Λιμωδών, που ήταν το κατεξοχήν νοσοκομείο, λιμόξεων, στη Θεσσαλονίκη, και δεν υπάρχει άλλο τέτοιο νοσοκομείο. Να ανοίξει το Παναγία και να ανοίξουν και άλλα πόσα νοσοκομεία χρειάζεται ένας πληθυσμός του 1,5 εκατομμυρίου. Λοιπόν, φτάνουν στο σημείο να βάζουν τους γιατρούς να επιλέξουν ποιον θα σώσουν και ποιον θα αφήσουν να πεθάνει. Και τρίτο, ο τραγέλαθος που ζήσαμε, να ξεμένει μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία έχει βαμβάκι πρώτης άριστης ποιότητας, έχει τεράστιο έμπειρο προσωπικό στον νηματισμό και επιχειρήσεις με πολλά εργοστάσια, να ξεμένει από μάσκες ή να ξεμένει από αντισηπτικά, που επίσης έχει εργοστάσια που μπορούν να φτιάξουν κλπ. Αυτό, αν δεν είναι αυτό σαπίλα, τι είναι σαπίλα? Να λοιπόν γιατί λέει το κουκουέ ότι ο ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός και ότι σήμερα είναι επίκαιρος και αναγκαίος από κάθε άλλη φορά ο σοσιαλισμός. Επομένως, καμία αναμονή. Πρέπει να σκεφτούμε ότι αν το σύστημα είχε άλλο, είχε τις ανάγκες τις πραγματικές του ανθρώπου στο μυαλό, στο στόχαστρο και όχι τα κέρδη, θα μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε με αξιοποίηση, μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό, με αξιοποίηση όλου του επιστημονικού δυναμικού και των υπολείπων εργαζομένων στην υγεία, θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε δημιουργήσει χιλιάδες μονάδες εντατικής θεραπείας. Θα μπορούσαμε να έχουμε εξυγχρονίσει την πρωτοβάθμια υγεία, να αναβαθμίσουμε τα σχολεία μας, που δεν μπορεί να τρέμει το φιλοκάρδι μας όλοι όσοι είμαστε σε ηλικίες που έχουμε μικρά παιδιά. Τι θα μας φέρει το παιδί σε αυλές 5x5 και σε αίθουσες που γίνονται μαθήματα σε υπόγεια, σε πολύ ακατάλληλα σχολικά κτίρια, που θα στιβαχτούν από το Σεπτέμβρη, γιατί το Σεπτέμβρη δεν μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία και να πηγαίνουν τα παιδιά πάλι μέρα παραμέρα. Έτσι δεν είναι, δεν μπορεί να το αφήσουν αυτό το έκτακτο, δηλαδή να γίνει μόνιμο. Να εξυγχρονίσουμε λοιπόν τα σχολεία, να τα αναβαθμίσουμε, και τέτοιες παροχές, αγαπητοί φίλοι, και στην υγεία και στην παιδεία, είχε γνωρίσει η ανθρωπότητα, και μάλιστα παροχές οι οποίες δίνονταν ανεξαιρέτου φίλου.
ομίλου, ανεξαιρέτου ηλικίας, ανεξαιρέτου θρησκείας, είχε καταστήσει ο σοσιαλισμός που γνωρίσαμε στην Ανατολική Ευρώπη. Μπορεί να είχε άλλες αδυναμίες και άλλα κουσούρια, όμως αυτά τα ζητήματα τα είχε λύσει. Και πάρτε το παράδειγμα, το λένε και οι ίδιοι το ομολογούν, αυτός ο Λιάτσος, ο ανταποκριτής στη Ρωσία, ο ανταποκριτής, το έγραφε ότι αν δεν υπήρχαν ακόμα οι υποδομές, η Ρωσία κάποια στιγμή έφτασε να είναι δεύτερη σε κρούσματα και να μην έχει νεκρούς. Γιατί, και ο ίδιος ο Πούτιν άλλωστε το είπε, ότι οι υποδομές που είχαν και που τους έχουν μείνει κάποια πράγματα την περίοδο του σοσιαλισμού ήταν αυτές που τους έσωσαν. Όπως και στην Κούβα τους έχει σώσει ότι έχουν προληπτική ιατρική, έχουν πολύ ισχυρή την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, βεβαίως με πάρα πολλές δυσκολίες, με οπισθοχωρήσεις, μεγάλες, με πολύ μεγάλη πίεση από το εμπάρκο κλπ. Αλλά τους έσωσε αυτό. Δεν αναγκάστηκαν να κάνουν αυτόν τον εγκλισμό που γνωρίσαμε εμείς εδώ, στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες του καπιταλιστικού συστήματος. Λοιπόν, εμείς λέμε λοιπόν ότι μια ανάπτυξη τέτοια που θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και πραγματικά θα παίρνει όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, θα αξιοποιεί όλο τον ομικτό πλούτο. Λοιπόν, με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον δεν θα πετάξει το λιγνίτι που τον έχει μπόλικο η Ελλάδα. Θα τον αξιοποιήσει, αλλά θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τα φίλτρα, με όλη την φροντίδα να προστατευτεί το περιβάλλον και οι γύρω περιοχές. Λοιπόν, αντίστοιχα και όλες οι άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές, ώστε να πραγματοποιούνται να πραγματοποιηθούν οι ανάγκες του λαού. Μια τέτοια λοιπόν σχεδιασμένη και διαρθρωμένη οικονομία είναι αυτή που μπορεί να βάλει σε προτεραιότητα τις δαπάνες για την υγεία και για την παιδεία, την πρόνοια και την φροντίδα των ηλικιωμένων, ώστε να μην φτάσουμε να λέμε ότι δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα σχολεία, ότι οι ηλικιωμένοι είναι ένα επιπρόσθετο βάρος που θα εγκαταληφθεί στη μοίρα του και θα είναι οι πρώτοι μαζικά νεκροί σε μια πιθανή μεγάλη έξαρση της επιδημίας. Λοιπόν, και εμείς αγαπητοί φίλοι και φίλες είμαστε αποφασισμένοι για αυτή την κοινωνία να παλέψουμε από τώρα και τώρα. Γι' αυτό και επιμένουμε και προβάλλουμε και λέμε ότι μπορεί να μην είναι όριμες οι συνθήκες, το κίνημα να μην έχει αποφασίσει, να μην έχει αποφασίσει ο λαός. Αλλά αυτό για το οποίο πρέπει να παλέψει ο λαός είναι να πάρει στα χέρια του την εξουσία και αν θέλετε αυτός ο λόγος για τον οποίο υπάρχουμε και ο λόγος για τον οποίο παλεύουμε, δηλαδή πάλι για μια κοινωνία άλλη, σοσιαλιστική, κομμουνιστική, αυτό είναι που μας δίνει και τη δυνατότητα να υπερβαίνουμε τα εμπόδια, οποιαδήποτε εμπόδια, όπως ήταν για παράδειγμα εμπόδιο η περίοδος αυτή, και να κάνουμε συγκεντρώσεις τύπου Πρωτομαγιάς και να δείχνουμε την απειθαρχία μας και να προσαρμόζουμε και να προχωράμε μπροστά, να δείχνουμε την αισιοδοξία μας, γιατί οι κομμουνιστές είμαστε οι τελευταίοι που θα βάλουμε το κεφάλι κάτω, που θα φοβηθούμε από έναν ιό. Λοιπόν, γι' αυτό αγαπητοί φίλοι, ο κορονοϊός μπορεί να γιατρευτεί σε μια πορεία. Αυτός ο ιός όμως ο οποίος είναι αθεράπευτος είναι ο καπιταλισμός. Θα συνεχίσει να βασανίζει την ανθρωπότητα με φτώχεια, με ανεργία, με πολέμους και με καταστροφές. Αλλά αυτό θα γίνει μέχρι να αποφασίσουν οι λαοί να βγουν στο προσκήνιο. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε, μόνη και επίκαιρη και ρεαλιστική λύση είναι αυτή. Ο αγώνας έχει ξεκινήσει, το δίλημα που μπαίνει άμεσα έχει τεθεί αντικειμενικά. Ή ο λαός θα χάσει πάλι για άλλη μια φορά. Λοιπόν, και ειδικά οι ηλικίες 30 και 40 που έκαναν τις πολύ μεγαλύτερες θυσίες, οι πιο παραγωγικές ηλικίες που είχαν όλο το μέλλον μπροστά τους και θυσίασαν το μέλλον τους τη δεκαετία που μας πέρασε, δεν πρέπει να ξαναδεχτούν να χάσουν κι άλλα με αφορμή τους αγώνες που θα έχουμε μπροστά μας στο επόμενο διάστημα.